Μόνο λιγοστά παλιοσίδερα απέμειναν από το τροχόσπιτο με το οποίο ένας 39χρονος Γάλλος έκανε τους τελευταίους μήνες το γύρο της Ευρώπης. Χθες το μεσημέρι και ενώ κινούνταν προς Ιεράπετρα, τυλίχθηκε στις Φλόγες και την ίδια ώρα απείλησε να κάψει σπίτια και επιχειρήσεις στο κάτω χωριό, καθώς η φωτιά πήρε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Παρότι έγκαιρα πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο και έβγαλαν από το εσωτερικό του τροχόσπιτου φιάλες υγραερίου, η επέκταση ήταν αναπόφευκτη λόγω της έντονης ξηρασίας και με τις ακαθάριστες καλλιέργειες να λειτουργούν ως προσάναμα. Από ό,τι θα δείτε στο τροχόσπιτο, μπόρεσαν οι συνάδελφοι και βγάλαν δύο φιάλες. Δυστυχώς, η φωτιά από το τροχόσπιτο μας έκανε κυλίδωση στην διπλανή αγροτική έκταση. Ακριβώς, με αποτέλεσμα να αρπάξουν οι ελιές, καλάμια και ξηρά χορπότα. Δυστυχώς, η ξηρασία φέτο δεν μας βοηθάει καθόλου. Ήταν μια επικίνδυνη φωτιά σε ένα σημείο όπου ήταν πολυσύχναστο, ήταν σε μία ώρα αιχμής η φωτιά η συγκεκριμένη από όπου ξεκίνησε. Είδαμε και άλλο ένα ζήτημα, ότι είχαμε πάρα πολλούς αγρούς, θα το δείτε κι εσείς, οι οποίοι δεν ήταν φτιαγμένοι, ήταν ακαθάριστοι. Η κινητοποίηση ήταν μεγάλη μπροστά στην εξαιρετικά δύσκολη αυτή περίπτωση, με τις εστίες να ξεπηδούν η μία μετά την άλλη και σε σημεία που η πρόσβαση δεν ήταν εφικτή. Τα δύο ελικόπτερα που επιχείρησαν χωρίς καθυστέρηση είχαν ρόλο καταλυτικό και έβαλαν τέλος στον πύρινο εφιάλτη. Εξίσου σημαντικό για την αίσια έκβαση το γεγονός πως το σημείο δεν έπνεαν δυνατοί άνεμοι. Ήρθαν τα ελικόπτερα και φάνηκε ότι ήταν γέρια οι επεμβάσεις τους, γιατί όπως είδαμε, δεν μπορούσες εύκολα να φτάσεις στη φωτιά. Δημιουργήθηκαν επικίνδυνες καταστάσεις. Και για το χωριό και για επιχειρήσεις. Και για το χωριό και για επιχειρήσεις. Αλλά αυτό που ήταν σημαντικό ήταν ότι δόθηκε γρήγορα η επικινδυνότητα της κατάστασης. 25 οχήματα, 70 πυροσβέστες, δύο ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων ρίχτηκαν στη μάχη. Μαζί με τους δεκάδες εθελοντές που μπροστά στον κίνδυνο δεν έχασαν ούτε δευτερόλεπτο. Εθελοντές, ΟΤΑ, μηχανήματα GCB, υπήρξε μια παλαϊκή στρατιά, αλλά και από τον κόσμο εδώ, τον οποίο συγχαίρω θεσμικά και προσωπικά από την καρδιά μου. Είμαστε περίπου 20 άτομα αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Θα μπούμε βοηθώντας το έργο της πυροσβεστικής. Σημαντική ήταν η συνδρομή της ομάδας Ίκαρος, όπως και του κινητού επιχειρησιακού κέντρου Όλυμπος. Τα ντρόουν της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικής Κρήτης που πετούν πάνω από τις επιμαχές περιοχές για να εντοπίσουν εστίες πριν επεκταθούν ή και να εκτιμήσουν τις ζημιές. Το ντρόουν μας δείχνει αυτή τη στιγμή, θα μας δείξει την έκταση της πυρκαγιάς, ανοιχνεύει νέες εστίες. Θα κάνει εκτός από τους πυροσβέστες την περίμετρο, θα μας δείξει σημεία κρυφά. Η φωτιά ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς κινήθηκε ανάμεσα σε τρεις οικισμούς και ευτυχώς κινήθηκε νότια, προκαλώντας τελικά μικρής έκτασης ζημιές σε δασική και αγροτική έκταση.